Βρισκόμαστε στην Πάτρα. Έχουμε απέναντί μας τον Δήμαρχο της πόλης και εκ νέου υποψήφιο με τη Λαϊκή Συσπήρωση, Κώστα Πελετίδη. Θα ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι υπάρχει μια εμπειρία. Υπάρχουν πολλοί στόχοι πάλι για τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ύστερα από 4,5 χρόνια λοιπόν στη διοίκηση του Δήμου, λέτε ότι ήσασταν λαϊκή αντιπολίτευση σε ό,τι μαύριζε τη ζωή του κόσμου, τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας. Και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσετε. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό και ποιον αντιπολιτεύεστε? Όταν λέμε εμείς ότι είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση, εννοούμε ότι τα βάσανα που έχει οι άνθρωποι αυτής της πόλης, οι εργαζόμενοι, και που καταγράφονται ότι έχουμε 35.000 ανέργους, 15.000 στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ότι η πόλη μας έχει μία σειρά από προβλήματα σε υποδομές, είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών. Τα τοπικά συνδέονται με τα γενικά. Επομένως, εμείς αναζητώντας τις αιτίες, βλέπουμε ότι η αιτία βρίσκεται σε αυτούς που κερδίζουν και στα εργαλεία τους που είναι οι κυβερνώντες. Άρα, στρεφόμαστε και σε αυτούς που κερδίζουν από τη δυστυχία των εργαζομένων, διότι όταν δεν έχουμε εργαζόμενους εμείς, σημαίνει ότι και θεωρούνται οι εργαζόμενοι μας έξοδο και οι λαϊκές ανάγκες ότι είναι κόστος. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κερδίζουν από αυτή την υπόθεση. Άρα, στρεφόμαστε εναντίον τους. Εργαλεία πια έχουν τους κυβερνώντες, χθεσινούς και σημερινούς, οι οποίοι με τις πράξεις τους συνεχίζουν και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Και στρεφόμαστε σε κάθε τι που κάνει τη ζωή των συμπολιτών μας κόλαση. Ένοχοι, χωρίς, χωρίς αφεντικά. Έχουν εκατομμύρια, είμαστε εκατομμύρια. Νομίζουν ότι είναι ανίκητοι, δεν είναι. Θέλει πίστη στα δίκια μας. Μιλήσατε για τους ανέργους και όλοι θυμόμαστε την πορεία που έγινε ενάντια στην ανεργία Πάτρα Αθήνα. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι αυτό το θέμα ξεπερνά τα όρια και τα καθήκοντα ενός Δήμου. Όμως είναι έτσι, και ποιο είναι ακριβώς το κριτήριό σας? Δεν είναι αυτό, διότι δεν ξεπερνά, διότι για μας όμορφη πόλη είναι μια πόλη η οποία δεν έχει ανέργους, δεν έχει φτώχεια και δεν έχει παιδιά στην εξάρτηση. Αν το δει κάποιος, ας πούμε, με βάση αυτόν τον τρόπο που έχουν καθιερώσει, οι Δήμοι πρέπει να είναι για να πηγαίνουμε να καθαρίζουμε ή να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα. Όμως, όμορφη πόλη αυτή είναι. Επομένως, το κυρίαρχο ζήτημα σε μια πόλη είναι η εργασία. Πώς τα παιδιά μας θα ανοίξουν τα φτερά τους? Πώς ο εργαζόμενος θα μπορεί να βλέπει την ομορφιά που υπάρχει γύρω του? Και επομένως, αυτό έχοντας στο κέντρο της προσοχής μας και στην πολιτική που ακολουθούμε, θέλαμε να το αναδείξουμε και συνεχίσαμε και συνεχίζουμε και σήμερα, γιατί πρέπει να αγωνιστούμε να υπάρχει δουλειά. Χωρίς δουλειά όλα τα άλλα είναι σε δεύτερη φάση. Και δώσαμε αυτή τη μάχη μέχρι την Αθήνα και θα το συνεχίσουμε και στην πορεία. Για τεράστιο χρονικό διάστημα οι εργάτες δώσανε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το χώρο εργασίας, μαθήματα το πώς διεκδικείται το μέλλον. Να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για τις δράσεις που έχει αποφασιστεί από τη Δημοτική Αρχή υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Πρώτο και καλύτερο είναι το Νότιο Πάρκο που βρισκόμαστε σήμερα. Υπάρχουν τα μέτρα υπεράσπισης λαϊκής περιουσίας, είναι η μείωση των δημοτικών τελών, η κατάργηση των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς και πολλά άλλα. Πόσο δύσκολο είναι για μια Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες? Είναι δύσκολο αν δεν έχεις στόχους. Εμείς από την αρχή που αναλάβαμε είπαμε ότι δεν είμαστε με την Πάτρα γενικώς και ορίστως, διότι αυτό είναι ο δεύτερος όρος. Η Πάτρα είναι αυτή που την χτίζουν και που είναι οι εργαζόμενοι του χεριού και του πνεύματος, είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, είναι αγρότες που ξεκληρίζονται και είπαμε ότι θα στοχεύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε πήραμε μέτρα στην κατεύθυνση ανακούφισης αυτών των κατηγοριών, βάλαμε στο κέντρο της προσοχής μας τις ανάγκες του παιδιού, σε όλους τους να κάνουμε παιδικές κατασκηνώσεις, ημερήσιες, να μπορούμε να ανακουφίσουμε τα νέα ζευγάρια, να κάνουμε χώρους ελεύθερους όπως είναι αυτός εδώ πέρα που είμαστε, για να μπορούμε να περνά ευχάριστα κάποιος ο οποίος είναι με την πλάτη στον τοίχο. Χάρη στους εργαζόμενούς μας, χάρη στην προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων, σήμερα απολαμβάνουμε αυτό. Και φυσικά έχει τη δυσκολία του, γιατί δεν έχουμε την βοήθεια από τα χρήματα τα οποία παίρνουμε, είναι το 38% των χρημάτων που παίρναμε το 2010, δηλαδή αν παίρναμε το 2010 1000 ευρώ, τώρα παίρνουμε 380, είμαστε με 1000 εργαζόμενους λιγότερους και πώς θα τα κάνεις αυτά αφού δεν έχεις εργαζόμενους και χρήματα? Και εμείς σε αυτή την προσπάθεια έχει δυσκολία, στηριχθήκαμε στους εργαζόμενους του Δήμου, δώσαμε την ψυχή μας και πήραμε
την ψυχή των εργαζομένων με την έννοια ότι ενωθήκαμε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο το γνωρίζουμε και με τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά εξαντλήσαμε όλα τα όρια που μπορεί να έχει μια δημοτική αρχή, για να μην ξεχνούμε ότι είμαστε μια κρατική υπηρεσία. Δεν είναι ότι ο Δήμος είναι αυτοδιοίκηση και μπορεί ο Δήμαρχος να αποφασίζει. Πήγαμε και κόντρα στο ρεύμα. Όταν αγωνίζεσαι για την προκοπή ενός τόπου της πόλης μας, αυτό θα επιβεβαιωθεί. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ. Σήμερα ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα αυτούς που έφτιαξαν το πάρκο. Και κόντρα στους νόμους και τις γραφές και όπως πρέπει να κινηθούμε, αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες για να είμαστε κερί αναμένο σε αυτούς που χτίζουν την πόλη μας και τη χώρα μας. Και μιλήσατε για τους εργαζομένους και είναι πολλές φορές που έχετε υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις των εργαζομένων στο Δήμο Πάτρας. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Οι εργαζόμενοι καταρχήν είναι μεγαλείο. Είναι αυτός ο οποίος χτίζει. Και οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι μεγαλείο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν. Γιατί πολλές φορές μένουμε ότι το δημόσιο και ποιος. Αλλά εκεί παίρνεις υπόψη σου έναν. Παίρνεις ορισμένες εξαιρέσεις. Οι εργαζόμενοι αποδείξανε έμπρακτα ότι όταν έχουν ευθύνη και δεν τους θεωρείς ότι είναι για τα μερεμέτια όπως τους λένε, ότι αυτοί μπορούν να φτιάξουν τα πάντα. Επειδή ο αγώνας μας είναι τίμιος, είναι για το δίκαιο, είναι για την προκοπή του λαού μας, να συνεχίζουμε στο Δήμο μας και στην κοινωνία και στην πόλη μας σε αυτόν τον δρόμο και ενωμένοι μακριά να έχουμε όλα τα ζυζάνια που θέλουν να σπείρουν την διχόνια ανάμεσά μας, ενωμένοι να προχωρήσουμε, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των εργαζομένων στον Δήμο, στην πόλη μας, να υπάρχει δουλειά και προκοπή. Και εμείς, απέναντι σε αυτούς που έχουν τέτοια δύναμη και προσφέρουν, σταθήκαμε δίπλα τους γιατί είναι δίκαιο. Είχαν αιτήματα. Δηλαδή, όταν άρχισε και λες, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, όταν αναλάβαμε, τους εργαζόμενους θέλουν να απολύσουν περίπου τους 320 εργαζόμενους, λέει, γιατί πριν από 15 χρόνια τα χαρτιά τους έλειπε ένα κέι ή κάποιο χαρτί και προσπαθούσαν να τους ρίξουν σε ένα καζάνι για να έχουν να απολύσουν κάποιους εργαζόμενους. Εμείς αυτό δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε. Γιατί έπρεπε να τους υπερασπιστούμε και τους υπερασπιστήκαμε. Και φτάσαμε και στα δικαστήρια για αυτή την υπόθεση, γιατί δεν δίναμε τα στοιχεία τους. Ήταν δίκαιο, δίκαιο. Ο εργαζόμενος προσφέρει τις υπηρεσίες του. Και ήταν άδικο αυτό το οποίο γινόταν. Και γινόταν με μόνο στόχο αυτό που είπα και στην αρχή, ότι θεωρούν τον εργαζόμενο ότι είναι έξοδο, γιατί τα χρήματα που παίρνει αυτός θέλουν να τα πάρουν αυτοί που συγκεντρώνουν τον πλούτο στη χώρα μας για να τα κάνουν καλό της ψυχής τους. Να αναφερθούμε λίγο και στις διώξεις, γιατί είναι και πολλές. Υπερασπιστήκατε λοιπόν αυτές τις αποφάσεις και είδατε πως ο λαός Πάτρας είναι στο πλευρό σας. Θεωρείτε πως αυτές οι επιχειρήσεις διώξεις που υπάρχουν εις βάρος σας αποτελούν, ας πούμε, ένα τίτλο τιμής για έναν αγωνιστή δήμαρχο? Εκείνο το οποίο είναι ότι αν το δούμε, εμείς επειδή αγωνιζόμαστε για το δίκαιο, αγωνιζόμαστε για τις ανάγκες, εμείς δεν κατηγορηθήκαμε γιατί κλέψαμε, δεν κατηγορηθήκαμε γιατί πήγαμε, κάναμε κάτι για ιδιωτελές για τον εαυτό μας, εμείς κατηγορηθήκαμε γιατί παλεύουμε για τα δίκαια του λαού μας. Και βρεθήκαμε και στο εδόλιο γιατί κάναμε για παράδειγμα αυτό το πάρκο, γιατί αγωνιστήκαμε για τους εργαζόμενους, γιατί βάλαμε εμπόδια στη δράση της Χρυσής Αυγής. Η ιστορία της πόλης μας δεν επιδέχεται την ύπαρξη αυτού του μορφώματος. Δεν θέλουμε άλλα καλάβρητα, δεν θέλουμε άλλα προσφυγικά, δεν θέλουμε άλλο δίστομο, δεν θέλουμε να ξαναέχουμε τον Τερτιλί, τον οποίο στα site τους τον έχουν πρώτη σελίδα. Αυτά τα κάναμε όμως γιατί όλα αυτά ωφελούσαν την νεολαία μας, τα παιδιά μας, έπρεπε να δώσουμε άλλες κατευθύνσεις και επειδή δεν πηγαίναμε σύμφωνα με τις υποδείξεις, ήρθαμε και σε αντιπαράθεση και φυσικά ο πατραϊκός λαός έχει κριτήριο, έχει ένστικτο, το καταλαβαίνει και στηρίξε την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα με όλους τους τρόπους. Πάνω σε αυτές τις διεκδικήσεις και πάνω σε αυτές τις αποφάσεις, μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι στάσεις και οι κινήσεις των υπόλοιπων παρατάξεων?
στο Δήμο. Οι κυρίαρχες παρατάξεις, αυτοί που κυριαρχούν και στο πολιτικό επίπεδο, γιατί δεν είναι οι Ιανοί, άλλο να είναι κεντρικά και άλλο να είναι εδώ πέρα, άλλο αν καμουφλάρονται και ότι εδώ είναι ανεξάρτητοι και ότι ασχολούνται με τα τοπικά, κινείται στην κατεύθυνση να είναι τα ποδαράκια αυτού του συστήματος. Γιατί όλες τους οι ενέργειες κινούνται να υπερασπιστούν την συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια. Δεν αγωνίζονται εναντίον τους, αλλά αγωνίζονται, για παράδειγμα, ας πούμε, για αυτόν ο οποίος πήγε στη Λαϊκή, για παράδειγμα, και δεν είχε τα νόμιμα έγγραφα για να πουλάει δύο μαρούλια, ενώ δεν τα βάζουν με αυτούς οι οποίοι που καταστρέφουν, για παράδειγμα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους, που είναι τα πολυκαταστήματα, τα υπερκαταστήματα, η συγκέντρωση πλούτου που είναι στα λίγα χέρια. Και σε αυτό το τομέα, επομένως, εμείς δίνουμε τη μάχη μας και πορευόμαστε στην κατεύθυνση πάλι απέναντί τους, ότι κοιτάξτε, κύριοι, εμείς είμαστε οι άλλοι όχθοι. Αυτοί είναι από την εδώ μεριά, αρνηθήκανε να κινητοποιηθούμε για την ανεργία, αρνούνται να βγαίνει ο άνθρωπος έξω από το σπίτι του, ο νέος να απλώσει να πάρει την ζωή στα χέρια του. Γιατί αυτό είναι κόντρα στην ιδεολογία τους και στην αντίληψή τους και φυσικά στο ότι υπηρετούν ένα σύστημα το οποίο εδώ έχει πόδια και έχει και συμφέροντα. Εποφθαλμιούν, συσπυρώνονται ενάντια στη Δημοτική Αρχή γιατί τους χαλάμε την πιάτσα, χαλάσαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, βάλαμε άλλα παραδείγματα και ο πατραϊκός λαός σε λίγο καιρό θα κρίνει και τη δική του τη στάση και τη δική μας. Δήμαρχε, μετά από τον Νότιο Πάρκο είμαστε στο Αρσάκιο. Θα μπορούσε να μας πεις δύο λόγια για αυτό το κτίριο? Αυτό εδώ είναι ένα εμβληματικό κτίριο, το οποίο ήταν παλιότερα το Αρσάκιο, που ήταν γεμάτο ζωή από μαθητές. Εδώ και 15-20 χρόνια έχει μετακινηθεί το Αρσάκιο, είναι σε άλλο χώρο. Ο χώρος αυτός είναι του Δήμου, αλλά έμενε στην καταστροφή. Ήρθαμε εμείς και αποφασίσαμε αυτό το εμβληματικό κτίριο να το βάλουμε στη ζωή και πλέον θα είναι το νέο δημαρχείο της πόλης μας. Δίπλα ακριβώς είναι ένας άλλος χώρος πάλι που ήταν χώρος εκπαίδευσης, ο οποίος ήταν τα παλιά η εμπορική σχολή, το οποίο ήταν και εκείνο σε εγκατάλειψη. Το βάλαμε και αυτό, ξεκινήσαμε και εκεί έργα για να γίνει ένας παιδικός σταθμός και προσπαθούμε στο σύνολο των έργων της πόλης μας, όλα τα όσα είχαμε σε καταστροφή ή σε απραξία, σε εγκατάλειψη ή χώρους που παίρνανε και που ήσαν πολύ καλοί και παίρναν χρυσάφι και τους είχαν κάνει κάρβουνο. Εμείς παίρνουμε τώρα το κάρβουνο να το κάνουμε χρυσάφι και βάζουμε στη ζωή το σύνολο σχεδόν των έργων που διεκδικούσε η πόλη μας εδώ και 20 χρόνια. Αυτή η ζώνη θα είναι του λαού μας. Δεν είναι φιλέτο για τα συμφέροντά του. Στο ερώτημα, να σας προλάβω, πώς γίνεται κι εμείς μπορούμε και κάνουμε τόσα έργα και δεν μπορούσαν επί μία 20ετία, ο λόγος είναι ένας. Επειδή εμείς θέλουμε να τα βάλουμε στη ζωή της πόλης μας, θέλουμε αυτά να είναι χώροι που θα ζει η πόλη μας και οι εργαζόμενοι της, τα παιδιά μας, ενώ εκείνοι στους χώρους αυτούς, τους δημοτικούς και γενικότερα, όπως ο Λαδόπουλος, ονειρευόντουσαν να κάνουν ξενοδοχεία, να κάνουν business και γι' αυτό δεν είχαν στο κέντρο της προσοχή τους. Έγινε η Πάτρα πολιτιστική πρωτεύουσα. Και αντί να φτιάξουμε τους δημοτικούς χώρους όπως το Αρσάκι, να το κάνουμε κούκλα και να μπει σε λειτουργία, τρέχανε τότε και φτιάχναν τους ιδιωτικούς χώρους αυτών όπου ήσαν οι μούρες της πόλης μας και όχι αυτά τα οποία έπρεπε να λειτουργήσουν. Με αυτό το πνεύμα, αυτός ο χώρος εδώ πέρα σε λίγο καιρό θα είναι το Δημαρχείο της πόλης, όπου θα μπορούν να έρχονται οι συμπολίτες μας να βρίσκουν οι υπηρεσίες σε έναν πολύ καλό χώρο, οι εργαζόμενοι να δουλεύουν ωραία και θα γλιτώσουμε και τα νίκια που πληρώνουμε, γιατί νοικιάζουμε χώρους ενώ έχουμε δημοτικά κτίρια, αλλά τα είχαν σε εγκατάλειψη. Σε λίγο θα έρθει η ώρα του Ανατολικού Πάρκου, στο Ριγανόκοπο. Θα είναι το μπαλκόνι της Πάτρας, θα είναι δικό μας, το δικό μας, όπως και τόσα άλλα. Καινούργια έργα.
όπως το Ανατολικό Πάρκο, που όπως δηλώσατε, ο Δήμος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και θα προχωρήσει στο σχεδιασμό για την υλοποίηση του Ανατολικού Πάρκου. Υπήρχαν πολλά εμπόδια. Υπήρχε και η κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά τα εμπόδια εντός ή εκτός εισαγωγικών, θεωρείτε πως αποθαρρύνουν άλλους δημάρχους στο να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Πάτρας ή μήπως και αποτελούν το άλοθη ανοχής ή και στήριξης ακόμα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής? Με το Ανατολικό Πάρκο συνεχίζεται η μη παράδοση του στο Δήμο Πατραίων. Βάζουν εμπόδια συνεχώς, γιατί αυτό έχει μπει στο ΤΑΙΠΕΔ και στο υπερταμείο. Αυτοί το θεωρούν πλέον, ας πούμε, ότι ο δημόσιος πλούτος, αυτοί που έχουν την κατοχή τους στον πλούτο και ονομάζονται δανειστές ή αυτοί που οι επενδυτές, όπως τους λένε, αυτοί φροντίζουν αυτοί οι χώροι να μείνουν και να αξιοποιηθούν προς όφελός τους και βάζουν εμπόδια στο να τα πάρει ο Δήμος για να τα χρησιμοποιήσει. Εμείς και με το Ανατολικό Πάρκο, που είναι ο Ριγανόκαμπος συγκεκριμένα, τον διεκδικούμε, κάνουμε κινητοποιήσεις, είμαστε σε φάση που δίνουμε λύσεις στα δίθεν προβλήματα που βάζουν τα νομικά και το ένα και το άλλο, και είτε όμως μας πούνε ναι είτε όχι, αμέσως μετά εμείς οργανώνουμε τώρα τις υπηρεσίες του Δήμου. Ό,τι κάναμε στο Νότιο Πάρκο θα το κάνουμε και στο Ριγανόκαμπο, αρκεί να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις τις απαραίτητες και να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός μας, και θέλουν δεν θέλουν θα μας το δώσουν, γιατί θα είναι μια de facto ενέργεια. Μπορούν οι άλλοι δήμαρχοι να το κάνουν, βεβαίως και μπορούν, αλλά θα πάνε και αυτοί κόντρα στις υποδείξεις. Και μπορούν να βγουν και νέες δημοτικές αρχές που να έχουν την αντίληψη να πάνε κόντρα στις υποδείξεις. Γιατί αυτή η πολιτική έχει πόδια και τους ίδιους τους δημάρχους στα τοπικά και τους περιφερειάρχες. Και αν δεν αλλάξει ο σχετισμός δύναμης για να υπάρχει μια δύναμη η οποία πλέον να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, είναι κατανοητό ότι αυτό θα δυσκολεύει και το δικό τους έργο αλλά και το δικό μας. Διότι και εδώ πέρα, παρά τις κατακτήσεις που έχουμε, συνεχώς μπαίνουν νέα εμπόδια από αυτούς που κάνουν κουμάντο και οικονομικά και με τα εργαλεία τους που είναι κυβερνώντες. Ο Δήμος της Πάτρας και η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει μια σειρά δράσεων για τον αθλητισμό μακριά από επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ με κάθε ευκαιρία καλεί σε ενίσχυση του ερασιτεχνισμού και στον αθλητισμό. Ποιο είναι το όφελος αυτό για το λαό? Πρώτο και κύριο, εμείς έχουμε ένα στόχο και είπαμε στην αρχή ότι η όμορφη πόλη είναι η πόλη που δεν έχει ανέργους, φτώχεια και παιδιά στην εξάρτηση. Έτσι όπως έχουν πέσει πάνω στα παιδιά μας μέσα σε αυτές τις συνθήκες, εμείς χάνουμε τα παιδιά μας σε άλλους δρόμους. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ο αθλητισμός, κάνουμε υποδομές, φροντίζουμε, γιατί είναι ένας δρόμος πρόληψης για τις εξαρτήσεις. Δυναμώνουμε τα παιδιά μας και την νεολαία μας, δημιουργώντας υποδομές για να μπορούν να δώσουν αυτά που έχουν μέσα τους, που έχουν μεγάλη ενέργεια, να πάνε στον χώρο του αθλητισμού αλλά και του πολιτισμού. Και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε δύο στόχους. Και να ικανοποιούμε αυτό το οποίο ευχαριστεί ένα νέο άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα του δείχνουμε και δρόμους που θα μπορεί να διοχετεύει τη δράση του. Και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, γιατί έχουμε πλέον τα δημοτικά γήπεδα, έρχονται οι σύλλογοι. Δεν αφήνουμε δηλαδή να υπάρχουν σύλλογοι που να ζητάνε 30 ευρώ, 40 ευρώ. Βάζουμε σαν όρο ότι με 10 ευρώ είναι το ανώτερο όριο που θα μπορούν να πάρουν ενίσχυση από τα μέλη τους. Γιατί εμείς κάνουμε την υποδομή, εμείς τη συντηρούμε. Το Παπελοποννησιακό στάδιο φιλοξενεί πλέον για τέταρτη χρονιά τους Πανελλήνιους Αγώνες του ΣΕΧΑΣ, που σημαίνει ότι είναι ένα δείγμα ότι είναι υψηλό επίπεδο η συντήρησή του. Εκεί έχουμε χιλιάδες συμπολίτες μας που κάνουν μαζικό αθλητισμό. Έχουμε πάνω από 52 συλλόγους που βρίσκονται εκεί και δραστηριοποιούνται. Και με νέα γήπεδα που έχουμε δημιουργήσει, αποδεικνύουμε ότι μπορεί να υπάρχει άλλος δρόμος που ο ερασιτεχνισμός να αναπτύσσεται και να μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε και σε αυτό το κομμάτι. Πιάνουμε από την. Από αυτό που είπατε για τον πολιτισμό, και ήθελα να σας ρωτήσω ότι υπάρχουν και αντίστοιχες δράσεις για τον πολιτισμό. Όπως παραδείγματος χάρη το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, πολιτιστικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες κτλ. Πείτε μας δύο λόγια παραπάνω. Εμείς και εκεί, καταρχήν, φύγαμε από αυτό το οποίο ήταν. Καταρχήν, ο πολιτισμός δεν είναι μόνο εκδηλώσεις ή συναυλίες. Βγήκαμε καταρχήν, βάλαμε σαν στόχο να μην είναι οι γειτονιές μας ησυχαστήρια. Πώς δεν θα γίνουν ησυχαστήρια? Άρα πρέπει να αναπτυχθεί εκεί ο πολιτισμός. Το θέατρο πλέον δεν είναι μόνο στο κέντρο της πόλης, πηγαίνουμε σε όλες τις γειτονιές.
υπάρχει ένα, το άρμα Θέσπιδος που γυρίζει σε όλες τις γειτονίες και κάνει παραστάσεις. Είχαμε το καρναβάλι τώρα, γεμίσαμε την πόλη με εκδηλώσεις στις γειτονιές. Να βγει έξω ο κόσμος, ο οποίος είναι στριμωγμένος, ο οποίος έχει κλειστεί στο σπίτι του και επειδή είναι σε δύσκολη θέση, βρίσκεται σε φάση κατάθλιψης. Ενώ όταν βλέπει ότι αρχίζει και δημιουργείται ζωή, να ενισχυθούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, να γίνουν το καλοκαίρι εκδηλώσεις που να βγάζουν τον κόσμο έξω και σε αυτό το τομέα επομένως έχουμε κάνει βήματα τέτοια που πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Ο λαός στο προσκήνιο, να φύγουμε από εκείνο τον κλειστό χώρο στον οποίο συγκεντρωνόντουσαν και απευθυνόντουσαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Να θίξουμε κι άλλο ένα θέμα. Στη γειτονιά σας είναι και η βάση του Άραξου. Έχουμε δει ότι συμμετέχετε και παίρνετε πρωτοβουλίες για ενεργοποίηση αλλά και κινητοποίηση του λαού ενάντια στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ενάντια στην εγκατάσταση πυρηνικών στη βάση. Όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών! Κατά τη Μεσογείο, θάλασσα νεκρών! Με αφορμή και με την πρόσφατη συμμετοχή του Αμερικανού πρέσβη σε ποδηλατικό αγώνα στην Πάτρα, κατηγορήστε ότι έχετε μία φιλόξενη και μία εχθρική στάση. Εσείς τι έχετε να απαντήσετε? Είμαστε φιλόξενοι στους λαούς. Δεν είμαστε φιλόξενοι και είμαστε κακά παιδιά σε αυτούς που θέλουν να κάνουν την περιοχή μας σε ένα χώρο που θα φιλοξενεί βάσεις, το οποίο θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να είναι και ένα σημείο αντιπαράθεσης και εκ τούτου από μια περιοχή ζωντανή να είναι νεκρή, γιατί αντιπαραθέσεις έχουν οξυνθεί. Παρακολουθούμε τι γίνεται στη Μεσόγειο και γενικά τώρα με τους ανταγωνισμούς. Και επομένως εμείς παίρνουμε θέση και λέμε ότι θα υπερασπιστούμε την ειρήνη και εμπόδιο στο να έχουμε πολέμους είναι η γνωριμία των λαών. Ο πρέσβης της Αμερικής δεν είναι ο λαός, είναι ο εκπρόσωπος αυτής της χώρας της υπεριαλιστικής, η οποία θέλει να κάνει την Ελλάδα μια ολόκληρη βάση, που θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα, που τους γνωρίζουμε από το παρελθόν και για την Κύπρο και στη χώρα μας. Δεν τους ξεχνάμε, δεν ξεχνάμε το τι έγινε στη Γιουγκοσλαβία, ξέρουμε το ρόλο τους, τον αναδεικνύουμε και δεν θέλουμε η περιοχή μας να εμπουλακεί στους ανταγωνισμούς και να γίνει ολοκαύτωμα, διότι πλέον τώρα δεν γίνονται οι αντιπαραθέσεις με συμβατικά όπλα με την ΣΑΙΤΑ. Εδώ πλέον έχουμε με ατομικά όπλα και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει η χώρα μας να βγει έξω από αυτούς τους ανταγωνισμούς και να είναι μια χώρα χωρίς βάσεις και χωρίς να έχουμε όλους αυτούς πάνω στο κεφάλι μας. Το σύνθημα «Πάτρα Αθήνα είναι η αρχή, εμπρός λαέ στην πρώτη τη γραμμή» συμπυκνώνει το προσανατολισμό μας για το αύριο. Κανένας συμβιβασμός. Είναι ώρα αυτοί που κάνουν τη ζωή του λαού κόλαση να νιώσουν την ανάσα του λαϊκού κινήματος. Τι θα σηματοδοτήσει η πανεκλογή της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο της Πάτρας και με δεδομένο ότι και οι κάλπες στείνονται μαζί με τις ευρωεκλογές? Αυτό για το λαό τι σημαίνει να ψηφίσει με ενιαίο κριτήριο? Πρώτον ότι αυτό το οποίο μπαίνει μπροστά είναι ότι μπροστά οι ανάγκες του λαού μας. Εάν θέλουμε να πάμε μπροστά πρέπει να δούμε τις αιτίες. Για ποιο λόγο είμαι άνεργος, για ποιο λόγο είμαι φτωχός, γιατί δεν έχω σύνταξη, γιατί η γειτονιά μου δεν έχει αυτά που πρέπει. Άμα ψάξουμε την αιτία του, η αιτία του βρίσκεται στο γεγονός ότι ο πλούτος είναι συγκεντρωμένος σε λίγα χέρια. Πώς αυτοί καταφέρνουν και έχουν την κυριαρχία τους και κάνουν τη ζωή του λαού μας κόλαση, χρησιμοποιώντας τα πολιτικά του στηρίγματα? Ποια είναι αυτά τα πολιτικά στηρίγματα? Ποιος δεν καταλαβαίνει ποια είναι τα πολιτικά του στηρίγματα? Τι παρακολουθήσαμε αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, στην Ελληνική Βουλή, όπου κατεβήκανε στις εκλογές ένα σωρό κόμματα και στο τέλος φεύγανε, δεν ήξερες τι ψήφισες, γιατί οι βουλευτές μετακινούντουσαν λες και αλλάζανε γειτονιά. Δεν έχουν όλοι την ίδια βηματισιά. Υπάρχουν και αυτοί που ακολουθούν τον δρόμο του αγώνα και είναι κερί αναμένο για τις λαϊκές ανάγκες να φωτίζουν και να προχωρούμε. Ποιους φοβούνται αυτοί που έχουν το χρήμα? Ποιους δεν θέλουν να είναι στο πολιτικό προσκήνιο? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί τους προσδιορίζει, του δείχνει τον ένοχο. Και ένοχος είναι αυτός ο οποίος κατέχει τον πλούτο. Τι άλλο δείχνει τα στηρίγματά τους. Τι πρέπει να κάνει ένας ο οποίος είναι με την πλάτη στον τοίχο? Θα ενισχύσει αυτούς και θα προσδοκά ότι θα είμαι κυβέρνηση ή να μην στείλει το μήνυμά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεωρεί τις λαϊκές ανάγκες κόστος,
θεωρεί τους εργαζόμενους έξοδο, προσπαθεί να κάνει τις εργασιακές σχέσεις να έχουμε όλους τους τετραωρίτες, να έχουμε μισθούς των 500 ευρώ. Δεν θα πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα. Δεν είναι ευκαιρία αυτές οι εκλογές. Δεν πρέπει να στείλουμε εμείς το μήνυμά μας. Άρα τι πρέπει να ενισχύσουμε? Τις δυνάμεις αυτές που παλεύουν καθημερινά. Δηλαδή λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο, λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια, που αποδεικνύουν έμπρακτα ότι δεν ήρθαμε εμείς σήμερα, θα είμαστε και αύριο. Ήμασταν χθες και θα είμαστε και στη συνέχεια. Ποιος πρέπει να είναι επομένως δυνατός στην επόμενη αναμέτρηση? Ο λαός. Απέναντι σε ποιον? Σε αυτόν ο οποίος τον κονιορτοποιεί. Ποιος είναι αυτός που τον κονιορτοποιεί? Αυτός που έχει το χρήμα. Δεν θα πάμε στις ευρωεκλογές να του στείλουμε το μήνυμα? Αφού θα είμαι πάνω από την κάλπη, στείλε το μήνυμά σου. Τι θα χάσει από ο ελληνικός λαός, ας πούμε, για παράδειγμα, εάν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης και του ΚΚΕ είναι στα ύψη? Δεν θα κερδίσουμε? Θα χάσει κανένας? Θα έχουμε δυνάμεις οι οποίες θα μας υπερασπίζονται, θα είναι βοήθεια στον αγώνα του λαού μας. Δεν έχουμε συγκεντρώσει εμπειρία. Τεράστια εμπειρία έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν ο δρόμος είναι αυτός, με ενιαίο τρόπο να εκφραστούμε στις εκλογές που έρχονται και στις εθνικές εκλογές αύριο, ώστε να δώσουμε απάντηση σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι βυζαίνουμε το δάχτυλό μας.